Πόσο κάνει τώρα ο καφές? Εξαρτάται. Τι εννοείς εξαρτάται? Ρε παιδί μου, αν έρθω, πάω εγώ και καθίσω, ας πούμε, να πιω ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο που λέει ο λόγος. Πόσο κάνει τώρα καφές? Λοιπόν, μισό λεπτάκι να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Τονακάκη. Επί τόπου, μεταφέρω το ερώτημα. Πάλι εγώ θα πρέπει να. Εσύ πρέπει να το. Εγώ για όλου. Λοιπόν, κυρία Τονακάκη, πόσο θα το πάρω το καφέ? Η αλήθεια δεν είναι τα ευχάριστα για τον καφέ. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τις 1 του Ιούλη, επανέρχεται στο 24% το ΦΠΑ. Δεν είμαστε καλά. Κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε διαφορετικά και θα περάσει στους καταναλωτές οι τιμές αυτές αναγκαστικά. Mm. Γιατί ξέρετε ότι δεν είναι μόνο ο καφές που ακούμε, που είναι η καθημερινή μας συνήθεια και η απόλαυσή μας, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται μαζί με τον καφέ, συν η φορολογία τώρα. Οπότε αναγκαστικά μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές μας. Τώρα πια όμως δυστυχώς δεν μπορούν να αντέξουν άλλο οι επιχειρηματίες. Γιατί ο καφές είναι που είναι στα μαγαζιά μας το κυρίως είδος, αν εξαιρέσουμε τα ποτά, τα αλκοούχα σε κάποια μαγαζιά. Οπότε τώρα των πραγμάτων ανεβαίνουν οι τιμές, δυσκολεύουν τα πράγματα. Οι καταναλώσεις θα περιοριστούν. Θα βλέπουμε τον κόσμο και εκεί που πήγαινε και έπαιρνε δύο καφέδες τρεις την ημέρα, τώρα ένα καφέ με το ζόρι. Βέβαια, ένα καφέ που σημαίνει ότι χάσαμε για την κοινωνικοποίηση, γιατί ο καφές δεν είναι μόνο. Ήδη είναι πολύ φιδωλογικές τις καταναλώσεις του στα μαγαζιά μας, όλοι. Και οι επισκέπτες μας και οι ντόπιοι. Και οι τουρίστες και οι ντόπιοι δηλαδή επισκέπτες μας. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι, να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές χαμηλά. Αλλά δεν μας αφήνει η παγκόσμια αγορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι τιμές των προϊόντων έχει ξεφύγει τελείως. Α, ναι, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό, κυρία Ντονακάκη, και με την προμήθεια του καφέ, έτσι. Δηλαδή με την κλιματική αλλαγή. Έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει παραγωγή. Οι ποικιλίες του καφέ έχουν περιοριστεί. Οπότε αυτοί οι καφέδες οι οποίοι τώρα έχουμε εμείς είναι πάρα πολύ ακριβοί. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι το κιλό, δηλαδή εκεί που ήταν 25 ευρώ, τώρα έχει πάει 35. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Και η λειψιδρία βέβαια έχει συντελέσει σε όλο αυτό, στην έλλειψη παραγωγής. Είναι και τα κόστη μεταφοράς πολύ μεγάλα. Οπότε όλα μαζί συντελούν στο να αυξηθούν οι τιμές και παράλληλα μετά να περάσει σε εμάς τους επιχειρηματίες και εμείς μετά στον καταναλωτή. Είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με την οποία ζητάτε να φέρει ένα ενιαίο. Το ενιαίο ΦΠΑ, δηλαδή το 13% να σταθεροποιηθεί στην εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Δεν ξέρω τι απάντηση θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα, την Παρασκευή έρθει ο πρόεδρος μας της Γενικής Νομοσπονδίας, ΓΕΣΕΒΕ, κ. Καβαθάς, λόγω του επιμελητηρίου. Οπότε θα έχουμε νεότερα, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι και πρόεδρος στην Πανελλήνια Εστίαση, στην ΠΟΕΣΕ. Οπότε θεωρητικά ίσως καταφέρουμε κάτι. Τώρα το πόσο θα είναι, αν θα γίνει αυτό, αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Ζητάτε πάντως 13% ενιαίο. Ναι, ενιαίο ΦΠΑ, ενιαίο συντελεστή στην εστίαση. Ναι. Στο μεταξύ, τώρα είπαμε για την τιμή του καφέ, αλλά ουσιαστικά δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα θέματα του κλάδου. Τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σας. Έχουμε το πρόβλημα του εργασιακού, το οποίο παραμένει. Δεν βλέπουμε καμία αλλαγή. Δηλαδή, ως προς το καλύτερο εννοώ με την έννοια ότι δεν μπορεί, απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με την έλλειψη του προσωπικού, αυτό εννοώ. Με την έλλειψη του προσωπικού. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε να κλείνουμε τα μαγαζιά πριν την ώρα μας. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Και κάποια άτομα τα οποία παίρνουμε στη δουλειά δεν είναι αυτό που πρέπει για να μπορέσουν να συμπεριφερθούν ανάλογα στους πελάτες. Γιατί τα μαγαζιά λέμε πάμε σε ένα καφέ. Okay. Εντάξει, δεν είναι μόνο όμως πάμε σε ένα καφέ, πήρουμε τον καφέ μας. Πρέπει και το προσωπικό να είναι ανάλογο, να ξέρει πώς θα μας περιποιηθεί, πώς θα καθίσουμε, τι θα μας προσφέρει, πώς θα πουλήσει. Δηλαδή όλα αυτά, όταν δεν είναι σωστό το προσωπικό, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Βέβαια, να κάνουμε τώρα και το συνήγορο του διαβόλου. Όπα. Ναι, να πάμε και στην άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν έρχεται κόσμος να δουλέψει, υπάρχει έλλειψη εργαζομένων. Οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί, κυρία Ντονακάκη? Μα νομίζω ότι αυξήθηκαν οι μισθοί το τελευταίο διάστημα και μάλιστα πολλοί από εμάς δίνουμε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνται. Γιατί ακριβώς θέλουμε να τους κρατάμε κοντά μας, γιατί βλέπουμε ότι μετά την πανδημική κρίση έγινε μια στροφή των εργαζομένων, κυρίως προς τα ξενοδοχεία που έχουν γίνει πάρα πολλές κλίνες, το ξέρετε καλά, εδώ στο νησί μας. Μιλάμε πάντα για το νησί μας. Και επίσης είναι το ότι δεν προτιμούν την εστίαση, γιατί θεωρούν ότι στην εστίαση δεν υπάρχει ανάδειξη. Στο ξενοδοχείο μπορεί κάποιος να πάρει μια προαγωγή με στο ξενοδοχείο και να ξεκινήσει από ένας απλός σερβιτόρος και να φτάσει μέχρι και διευθυντής, άμα θέλει. Ναι. Και αν έχει τα προσόντα και την ικανότητα αυτή. Στην εστίαση, ενώ ήταν ο κλάδος ο οποίος είχε στηρίξει πάρα πολύ την οικονομία και όλα τα παιδιά περνούσαν μετά που θα τελειώναν τις σπουδές στο σχολείο τους από τον κλάδο, βγάζαν το χαρτζηλίκι τους, τώρα πια υπάρχει μια αποστροφή. Έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Πάντως, έναν είστε σίγουροι ότι αυτό ότι φταίγει επιχειρηματίας πάντα δεν ισχύει πάντα αυτό.
Διότι ναι. βλέπουμε ακόμα και τώρα που εντός εισαγωγικών τους έχουμε ανάγκη, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Mm. Όπως και αυτοί έχουν ανάγκη εμάς, έχουμε και εμείς ανάγκη τους ανθρώπους αυτούς. Δεν ισχύει αυτό ότι εμείς κακομεταχειριζόμαστε τους εργαζόμενους και γι' αυτό δεν έρχονται στην εστίαση. Mm-hmm. Ούτε έχει να κάνει με τα λεφτά. Εξάλλου ο μισθός είναι ενιαίος πλέον. Ναι. Απλώς λέτε ότι έχει ουσιαστικά. Έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου. Μια διαφορετική ναι. Θεωρούν νοτροπία. Ότι στα ξενοδοχεία είναι μετά τα ταμεία ανεργίας τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή δουλεύουν 6 μήνες, 6 μήνες ταμεία ανεργίας. Τώρα το ταμείο ανεργίας είναι ένα ποσό αρκετά ικανοποιητικό. Παράλληλα με κάποια μεροκάματα εκτός του ταμείου είναι μια χαρά. Mm-hmm. Και ξεκουράζονται κιόλας. Κάπως έτσι δηλαδή σκέφτονται πλέον. Mm. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε και τα φαινόμενα παραβατικότητας, έτσι. Τα έχετε αναδείξει και εσείς και πρόσφατα. Πάρα πολλές φορές και αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Και λυπάμαι πολύ που το λέω, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές και από την ιδιότητά μου ως Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί βλέπουμε ότι σε ένα ιστορικό κέντρο, σαν το Ηράκλειο, με τέτοιο πολιτισμό, να βλέπουμε φαινόμενα παραβατικότητας μέσα στα πάρκα, στους δρόμους, ανθρώπους να ενοχλούν. Υπάρχει αστυνόμευση και δεν σας κρύβω ότι σε τακτά διαστήματα βλέπουμε ότι έρχονται και περνάνε μέσα από τα πάρκα με μηχανές, με ποδήλατα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Mm. Δεν φτάνει αυτό μόνο. Θα πρέπει, εγώ αν με ρωτήσετε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα κέντρο μέσα στο, δηλαδή ένα τμήμα το οποίο θα είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, ειδικά μια αστυνομική βάση. Όταν όπως είχαμε παλιότερα το αστυνομικό, πρώτο αστυνομικό τμήμα. Γιατί μέχρι κέντρο να φύγουν, δηλαδή ανέβουν, έχει γίνει το συμβάν. Και, ναι, οπότε παλιά θυμάστε στα λιοντάρια υπήρχε το πρώτο τμήμα, το Β, δεν θυμάμαι, το οποίο ήταν άμεσα όταν χρειαζόταν κάτι. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Έρχονται βέβαια, αλλά πρέπει να πετύχει και την ώρα που γίνεται το συμβάν. Έχουμε και φαινόμενα έτσι, δηλαδή ενόχλησης και προς το προσωπικό και προς τις επιχειρήσεις εστίασης. Έχουν απειλήσει. Γιατί έχουμε δει και συμπλοκές και μαχαιρώματα. Ναι, και μαχαιρώματα. Έχουν απειλήσει κορίτσια τα οποία έχουν τύχει έτσι πρωί να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Uh-huh. Παραβατικοί άνθρωποι, δηλαδή και άνθρωποι που είναι από άλλα μέρη, δεν ξέρουμε, Πακιστανοί, Ρουμάνοι, οι οποίοι απειλούν για τη ζωή μας. Δηλαδή μας λένε ότι αν δεν μας δώσετε τα χρήματα, στην ψύχρα έρχονται με το μαχαίρι επί τόπου. Μάλιστα πρόσφατα είχατε κάνει και ένα θέμα, νομίζω, στο πάρκο Θεοτοκόπουλο που το είχαμε θίξει μαζί. Ναι, αυτά πρέπει να πατάξουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να έχουμε αυτά τα φαινόμενα τώρα να φοβούνται οι ξένοι να περάσουν το βράδυ από τα στενά του, τα βλακόστρωτά μας. Γιατί να ακούνε φασαρίες, να ακούνε καυγάδες, μαχαιρώματα. Καταρχήν δεσφημίζουν την πόλη μας. Ναι, αν μπείτε στο ίντερνετ και δείτε στο Google τι γράφουν σε κάποια μαγαζιά τα οποία γράφουν, αξιολογούν με κριτικές, λένε ότι κακόφημα αυτό το πάρκο, κακόφημα αυτός ο δρόμος, κακόφημα αυτό το μαγαζί. Γιατί? Mm. Δηλαδή εμείς παλεύουμε, πληρώνουμε τόσα ενίκια, έχουμε τόσα πάγια έξοδα κάθε χρόνο και για να είμαστε υπόλογοι μετά σε κάτι που δεν φταίμε. Άρα λοιπόν είναι θέμα της πολιτείας καθαρά το πώς θα το πατάξει το φαινόμενο αυτό. Mm. Την ίδια ώρα βεβαίως ο αρμόδιος υπουργός λέει είμαστε μια χαρά και είμαστε... Δεν νομίζω ότι ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να κρίνει τι συμβαίνει στην κάθε πόλη. Σίγουρα έχει κάποια μηνύματα, αλλά νομίζω ότι εδώ σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μας, οι αρχές, τα αστυνομικές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Ίσως βεβαίως, εντάξει, ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να κάνει περιφρούρηση, αλλά ίσως και κάποια Δήμος ζητήματα δεν μπορεί φωτισμού. Να κάνει περιφρούρηση, όμως μπορεί ακριβώς, μπορεί να φωτίσει κάποιους δρόμους, μπορεί να δώσει εντολή ακόμα και στον εισαγγελέα να παρέμβει. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς μεμονωμένα σαν ιδιώτες. Γιατί άμα χαθεί μια ζωή, αν συμβεί κάποιο γεγονός, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο, μετά θα είμαστε όλοι υπόλογοι. Κατά βάση δεν πρέπει να φοβόμαστε να κυκλοφορούμε στην πόλη μας. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε. Ναι. Ούτε να φοβόμαστε εμείς, ούτε και οι επισκέπτες. Εγώ νομίζω ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ηρακλείου και γενικότερα της χώρας είναι ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός, ας πούμε. Αν το χάσουμε αυτό. Η αστυνομία δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι στην ώρα της όταν χρειαστούμε κάτι. Όταν ειδοποιηθεί, όμως δεν μπορεί συνεχώς να είναι επιποδός. Γιατί δεν είναι μόνο τα περιστατικά στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι και γενικότερα. Αλλά σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία, τα οποία βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν παραβατικοί, θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα. Δηλαδή, αν χρειαστεί και ο εισαγγελέας, για μας πρέπει να παρέμβει. Α, οπότε εσείς έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν, ναι. Μα και στα λιοντάρια υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν έχουμε μόνο το θέμα με τους παραβατικούς. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πέτες, οι οποίοι παρενοχλούν τον κόσμο, δεν σε αφήνουν να καθίσεις στο σημείο που πας να φας, να πιεις κάτι. Έρχονται, παρενοχλούν, ζητιανεύουν. Βάφουν τα πρόσωπά τους, κάνουν διάφορα έτσι τα οποία για να προσελκύσουν τον κόσμο. Τελευταία έχετε και κάποια θέματα με παραβατική συμπεριφορά από κάποιους που είναι ή μάλλον παριστάνουν τους πελάτες. Έχουμε και τέτοια χρήματα. Υπάρχει μια συμμορία Λετωνών που εδώ και μερικές μέρες πάνε στα μαγαζιά, κάνουν υπέρογκους λογαριασμούς με κρασιά, με φαγητό απ' όλα και μετά ένας φεύγει από την παρέα του. Στο τέλος μένει ένας, δημιουργεί, προκαλεί καυγά, προκαλεί να φέρουμε την αστυνομία και όταν έρθει η αστυνομία εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, γίνεται μια δικογραφία
και τον αφήνουν και φεύγει. Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι, εδώ είναι καινούριο, είναι αυτό τώρα. Ναι, είναι η καινούργια μόδα αυτή. Και είναι ολόκληρη σπήρα αυτή. Δηλαδή, μιλάμε ότι μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε μια ομάδα που παρακολουθούμε καθημερινά τα προβλήματα. Βασικά, εγώ μπαίνω και την ενημερώνω, αλλά και οι συνάδελφοι, εννοείται ότι ο καθένας τα γράφει τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα τώρα είναι πολύ συχνά. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα είναι 5 κρούσματα σε μαγαζιά. Τι λέτε τώρα, από την ίδια ομάδα. Όχι από την ίδια, από διαφορετική. Άρα, είναι πολλά τα άτομα που το προκαλούν αυτό. Και όταν λέτε υπέρογκο λογαριασμό, δηλαδή τρώνε για πιάνο. 300 ευρώ, 400 ευρώ. Και έχουμε το ότι είναι λετονή, το έχουμε τσεκάρει, δηλαδή είναι ενήμερη αστυνομία. Ναι, δύο από τις περιπτώσεις που φτάσαν στην αστυνομία και η νοικογραφία ήταν λετονή και Ρουμάνια. Αυτά τα περιστατικά την τελευταία εβδομάδα, πέντε περιστατικά την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει οι συνάδελφοί σας να είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είμαστε όλοι ανήσυχοι, γιατί υπάρχει έτσι τώρα μια φοβία, δεν σας κρύβω. Αυτά τα περιστατικά καταγράφονται στο κέντρο του Ηρακλείου ή πέρι. Στο κέντρο, ναι. Αυτά τα πέντε περιστατικά είναι στο κέντρο. Φαντάζομαι ότι και στα Πέρξ σε λίγο καιρό θα πάνε. Όταν εξαντλήσουν την επίσκεψη στο κέντρο, θα αναγκαστούν να πάνε και προς τα έξω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα γιατί να συμβαίνουν αυτά. Και αυτό που έχουμε εντοπίσει πάρα πολύ έντονα φέτος, παρόλο που μιλάμε για πάρα πολύ τουρισμό και ακούμε ότι δεν ξέρω πόσα τσάρτερ, τι κρουαζιερόπλοια, όλα αυτά που ακούμε καθημερινά. Ναι, μεν υπάρχει έντονη κινητικότητα από ξένους επισκέπτες, όμως δεν καταναλώνουν, δεν αντικατοπτρίζεται αυτό σε επιχειρήσεις. Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε τώρα, μας προλάβατε. Γιατί πλέον πάμε σιγά σιγά προς τον Ιούλιο. Πώς πάμε από έσοδα, από τζίρο, από πλευράς. Καμία σχέση με αυτό που περιγράφουν. Οι περισσότεροι περιορίζονται στα ξενοδοχεία μέσα, στα all inclusive, όπου εκεί έχουν πακέτα αγοράσει τα οποία παρέχουν τα πάντα. Mm-hmm. Πρωινό, μεσημεριανό, δεκατιανό, τα πάντα. Οπότε η μόνη του έξοδο είναι να πάνε μια βόλτα στο κέντρο, να δουν λίγο τα σοκάκια μας, τα πλακόστρωτά μας εκεί, τα μαγαζιά μας, τα μουσεία μας, η Κνωσό και δύο-τρία πράγματα τα οποία θεωρούν άρα ότι είναι δεν υπάρχει. Υπάρχει προβληματισμός δηλαδή. Υπάρχει προβληματισμός, γιατί όταν ακούμε τουρισμό και βουλιάζει Κρήτη και βουλιάζει το νησί, το νομός και μια στιγμή έρχονται και είναι τέσσερα άτομα, ας πούμε, και ρωτάνε πόσο κάνει μια κόλλα και αν τους πεις 50 λεπτά παραπάνω από ένα άλλο μαγαζί, κλείνουν τους καταλόγους και φεύγουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, βέβαια. Προφανώς, βεβαίως, η οικονομική κρίση δεν αφορά και η ενεργειακή κρίση και όλη αυτή. Όλα μαζί. Δεν αφορά μόνο τη χώρα, αφορά και την Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια απειλούνται. Η βιωσιμότητά τους δηλαδή απειλείται. Mm. Το ξέρετε καλά. Mm. Γιατί είναι το ενεργειακό κόστος, είναι το φορολογικό, είναι η επιβαρή στα πάγια, τα ενίκια τα υψηλά. Έχετε κάνει πάρα πολλά θέματα στις εκπομπές σας. Και για τα ενίκια και γενικότερα για τα πόσα πολλά πληρώνουμε κάθε μήνα προκειμένου να επιβιώσει μια επιχείρηση. Πόσο μάλλον τώρα να μην υπάρχουν και καταναλώσεις. Mm. Δηλαδή να βλέπουμε τον κόσμο και να ανοίγει τον κατάλογο και να σκέφτεται το αν θα πρέπει να φάει κάτι ή να πιει κάτι. Μάλιστα. Και τώρα με τον καφέ. Με τα τραπεζοκαθίσματα τώρα πώς πάμε, έχει εξομαλυνθεί έτσι το τέτοιο με τον Δήμο? Θεωρώ ότι με τα τραπεζοκαθίσματα έχει μπει μια τάξη πολύ σοβαρή, όχι μόνο τώρα με τη νέα δημοτική αρχή και από πριν, διότι η οριοθέτηση που έχει γίνει και η συνεργασία που έχει και με το σύλλογό μας ο Δήμος και με το να θίξουμε τα κακώς κείμενα για να είμαστε όλοι αυτό που πρέπει, για να μην δημιουργείται και θέμητος ανταγωνισμός, τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε μετά την τελευταία διαπραγμάτευση που έχει γίνει με το Δήμο, θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλαμε. Θέλαμε πολύ λιγότερα να πληρώνουμε, γιατί το πρόβλημα, σας λέω, παραμένει. Κάπου ενδιάμεσα βρέθηκε στην τομή. Γιατί ο κορονοϊός, το διάστημα του κορονοϊού που πληρώναμε τα μισά, μπορεί να ήταν κλειστές επιχειρήσεις, αλλά μπορούσαμε και τα αντιμετωπίζαμε. Τώρα πάλι, που δεν έχουμε, σας ξαναλέω, τα έσοδα που περιμέναμε, είναι δύσκολο. Αλλά παρά τα αυτά, όμως, οι καταστηματάρχες και πληρώνουν και τυπικοί είναι. Είναι μεμονωμένα τα περιστατικά που βλέπουμε να πλώνονται σε κάποιες περιοχές, που εκεί υπάρχει ο έλεγχος της δημοτικής αστυνομίας, που όταν γίνει παράβαση 2-3 φορές, μετά οι κυρώσεις είναι μεγάλες. Οπότε εκ των πραγμάτων συνετίζεται κάποιος. Μάλιστα. Κυρία Δονακάκη, εμείς τι να σας ευχηθούμε, με δεδομένο ότι κλείνει και η εκπομπή. Είναι καλό καλοκαίρι, θα σας πούμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Εμείς δεν κλείνουμε. Εμείς να δούμε πώς θα αντέξουμε. Θα τα πούμε στο ρεπορτάζ, στο δρόμο έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Και εννοείται βεβαίως ότι αυτό με τους Λετώνους θα το ξαναδούμε. Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.